Σε απόγνωση είναι οι αγρότες στα ορεινά του νομού Χανίων που έχουν πλέον τυλιχθεί σε ένα λευκό πέπλο. Οι σφοδρές χιονοπτώσεις είχαν ω αποτέλεσμα να έχουν σπάσει εκατοντάδες ελαιόδετρα καθώς τα καταπλάκωσαν τα χιόνια στη Ζούρβα, Μεσκλά, Φουντεράδο, Λάκους υπάρχει μια τρομερή καταστροφή από σπασίματα. Υπάρχουν ελιέ ολοκληρωτικά σπασμένε. Υπάρχουν κατά τα 2 τρίτα, το 50% ορισμένε ελιέ. Και αυτό που φαίνεται σκεπασμένο από το χιόνι, δεν ξέρω αν θα είναι σπασμένο ή όχι. Ε, Γενικώ όμω υπάρχει πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο. Το πραγματικό μέγεθο τη καταστροφή θα φανεί τι επόμενε ημέρε όταν θα λιώσουν τα χιόνια και οι αγρότε θα μπορέσουν να πάνε στα λιόφυτά του τη ζημιά οπτικά ως πρώτη εικόνα που φαίνεται, φαίνεται πάνω από 40%. Αν δεν μπει όμως μέσα στο δέντρο να αρχίσεις να κόβεις και να βγάνεις, δεν θα δει. Υπολογίζω ότι θα είναι άλλη τόση ζημιά. Και αν όχι άλλη τόση 40%, ένα 60 με 70% είναι σίγουρα η ζημιά. Γιατί όπω βλέπετε... Σε πολλά σημεία τα δέντρα δεν δείχνουν καθόλου από το χιόνι ακόμα. Φαντάσου τώρα όταν θα πας εκεί να δεις τι καταστροφές αν είναι και τι είναι, τι είναι. Γιατί δεν είναι μόνο το δέντρο, είναι από κάτω τα δίχτυα, τα οποία πέφτει το κλαδί, τυλίζει το δίχτυ και έρχεται και πάει λέγοντας. δηλαδή η μία ζημιά πάνω στην άλλη. Τα βλέπετε από μόνοι σας, αυτά τα πράγματα δεν φαίνεται σε πρώτη φάση. Από ό,τι βλέπουμε η καταστροφή πρέπει να είναι οδυνήρη, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω προ το παρόν τι θα δούμε όταν θα ξεχιονίσουμε. Γιατί βλέπετε την κατάσταση που πήγα τι στα δέντρα. Δεν φαίνεται ότι όταν θα ξεχιονίσουμε θα αποτυπώσουμε. Αλλά από εμπειρία βλέπω ότι η κατάσταση θα είναι λιγάκι τραγική. Οι πληγέντε αγρότε είναι αβέβαιο αν θα αποζημιωθούν για τι καταστροφέ στα ελαιόδεντρά του. Καθώ σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, για να δοθούν αποζημιώσει για τα σπασίματα από το χιόνι, θα πρέπει οι ζημιέ να υπερβαίνουν το 30% σε επίπεδο Δήμου. Ποιο θα την πληρώσει, την το, 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 παρεμιά του βουγιού που είχε να του κήξει την πλευρά του Ο φουκαλάο ο Αγρός θα την πληρώσει πάλι. Ε, ε, καθόλου σωστό μέτρο είναι αυτό δηλαδή. Δεν μπορεί τόσο σε δήμου όταν ο Δήμο, ο Πλατανιά, αυτή τη στιγμή ξεκινάει από εδώ από τι κορυφογραμμέ που βλέπετε που είναι τα όρια του Δήμου Χανίων και καταλήγει στο Δραπανιά. Με τα δύο τρίτα παιδινά και το 1 τρίτο ορεινά να καλύψει αυτό το ποσοστό που λέει. Δεν μπορεί να γίνει μια εκτίμηση και μια αποζημίωση των ζημιών με αυτά τα δεδομένα. Εδώ είναι AU, hint, λίγο παράλογο. Ο Ελγά περιμένει να σπάσουν όλε οι ελιέ σε ένα ποσοστό πολύ μεγάλο σε επίπεδο Δήμου, 30%, και μετά να αρχίσει να αποζημιώνει. Και εμεί έχουμε εδώ μια τοπική κοινότητα με σκλών παραδείγματο χάρη, η οποία είναι σε ποσοστό 60-70% εν μέρη, γιατί δεν είναι, ό, ό,τι είναι προ τα κάτω δεν έχει σπάσει τόσο πολύ. Και δυστυχώ αυτό δεν αποζημιώνεται. Την ίδια ώρα πάντω, καταστροφέ έχουν υποστεί και η μανταρινοπαραγωγή του κάμπου των Χανίων εξαιτία του παγετού αλλά και των θυελωδών βόρειων ανέμων των προηγούμενων ημερών. Ε, οι τελευταίε κακοκαιρίε που έκανε, η συνεχή βροχή, ε, η παγετή, ο αέρα, Μα έκανε ζημιά. Περιμέναμε όλοι ότι θα είναι μια καλύτερη χρονιά φέτο, επειδή είναι λιγότερα τα μανταρίνια. Αλλά βλέπω ότι ο Θεό δεν θέλει να μα βοηθήσει. Τέλο πάντων, αυτά τώρα που βλέπετε όταν έχουν χτυπηθεί από το παγετό, από τα χαλάζια και σε δύο-τρει μέρε μόλι βγει ο ήλιο, είναι άχρηστα. Θα σαπίσουν πάνω στα δέντρα και τελείωσε. Έχουν σκορπιστεί κάτω από τι μανταρινιέ, βλέπετε, και ορίσα την κατάσταση άμεσα πρέπει. Ο Ελγά δεν ξέρω τι έκανε, αν τα ο κ. Παπαδάκη, αν έκανε εξαγγελία ζημία. Άρα πρέπει να γίνει άμεση να βγουν οι εκτιμητέ του Ελγά να εκτιμήσουν τη ζημιά, γιατί και εγώ και από εδώ και πάνω, όσοι έχουν μανταρίνια, έχουν πάθει ζημιά.